Εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας για να δούμε όλα τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην περιφέρειά μας. Δύσκολη η σημερινή ημέρα. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται και με τους αγρότες. Είναι κοντά μας ο κύριος Βρουλίτης, γραμματέας Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Πελοποννήσου. Να δούμε τι έγινε και στη χθεσινή κινητοποίηση στην περιφέρεια, αλλά και τι γίνεται σήμερα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα, κυρία Σπυρίδου, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσουμε με τις εικόνες που βλέπουμε, τις δυσάρεστες αυτές εικόνες. Έχετε κι εσείς πλήρη ενημέρωση για το τι κατάσταση υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή στις καλλιέργειες. Τι γίνεται στη Λακωνία, γιατί εκεί είναι τεράστια τα προβλήματα. Από το πρωί στις 7 η ώρα το πρωί, οι αγροτινοτροφικοί σύλλογοι, τρεις αγροτινοτροφικοί σύλλογοι της Λακωνίας ήταν σε μια επαγρύπνηση. Και με τις προειδοποιήσεις που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες για τις έντονες καιρικές συνθήκες. Είναι ένα ζήτημα το οποίο εμείς και το προηγούμενο διάστημα και τα τελευταία 2 χρόνια, ειδικότερα και με τις φωτιές και με άλλα ζητήματα που είχαν προκύψει, τα είχαμε υπεσημάνει ότι αυτά θα είναι τα αποτελέσματα μετά από κάποιες ακραίες, όπως ήταν τώρα με τις βροχές που είχαμε σήμερα, με έντονη βροχόπτωση από το πρωί. Τώρα έχει αρχίσει και ανοίγει ο καιρός. Και δυστυχώς επαληφθήκαμε ότι θα υπάρξουν ζημιές. Και δυστυχώς βλέπετε και στις εικόνες που έχετε πάρει κι εσείς ότι έχουν καταστραφεί καλλιέργειες, έχουν καταστραφεί οδικοί άξονες και σε Μάνη και σε Σκάλα στον Ευρώτα. Και αναμένουμε τώρα κάπως να καταιγέσει για να μπορέσουμε από αύριο να βγούμε σε περιοδίες να δούμε ακριβώς τι. Να κάνετε αυτοψία, να δείτε τι γίνεται, γιατί τώρα είναι όλα μέσα στο νερό. Δηλαδή, βλέπουμε ότι έχουν πλημμυρίσει, φούσκωσαν τα νερά του ποταμού Ευρώτα. Είχαμε νωρίτερα και σύνδεση. Αυτή τη στιγμή γίνεται και σύσκεψη στο Δημαρχείο με όλους τους δημάρχους της περιοχής για να καταλήξουν στο τι θα κάνουν, ποιες είναι οι επόμενες ενέργειες. Προφανώς και θα έχουν ζημιές, δηλαδή βλέπουμε και τα πορτοκάλια να έχουν βυθιστεί μέσα στο νερό. Ελπίζουμε να μην είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα, κύριε Βρουλίτη, γιατί δεν έχετε τραβήξει και λίγα. Οι αγρότες πραγματικά και οι κτηνοτρόφοι έχουν τραβήξει τα πάνδυνα. Και ιδιαίτερα με τον καιρό που έχει αλλάξει τόσο πολύ. Είναι μία κρύο, μία ζέστη. Δεν ξέρετε κι εσείς τι να κάνετε. Καταλαβαίνουμε ότι είναι τεράστια ανησυχία. Το ζήτημα, κύριε Σπυρόπουλου, είναι ότι εμείς επισημαίνουμε συνέχεια και στα γραπτά μας και σε συναντήσεις που έχουμε ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα προέλευσης. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Δηλαδή, όσα μηνύματα και να στείλουν προειδοποιητικά ότι υπάρχει κακοκαιρία, αν δεν υπάρχουν μέτρα προέλευσης για να μπορέσουν αυτά τα φαινόμενα να μην τα βλέπουμε, θα τα βλέπουμε συνέχεια. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είχε να γίνει πριν από 6-7 χρόνια πάλι στη Σκάλα. Είχε ξαναπλημμυρίσει, είχε ανέβει το νερό πάνω στη γέφυρα του Ευρώτα. Όπως και φέτος. Αλλά αυτά είναι αποτελέσματα ότι δεν μπαίνονται ουσιαστικά μέτρα. Δεν γίνονται συγκεκριμένα φράγματα, δεν γίνονται συγκεκριμένα έργα υποδομής, ώστε να μπορέσουμε να τα αποφύγουμε. Ή στη Μάνη κατέληξε όλο το νερό στις Αιγαίες, στην Κουτουμού που λέμε, στην περιοχή που είναι πριν φτάσουμε στο Γήθιο, για το λόγο ότι έχουν γυμνώσει όλα τα βουνά της περιοχής. Από τις φωτιές του 21. Και το όσα και να ανοίξουμε, όσα ριάκια και να ανοίξουμε, όσους καθαρισμούς και να γίνουν, αν δεν υπάρξουν ουσιαστικά μέτρα υποδομής, αυτά τα αποτελέσματα βλέπουμε. Χάθηκαν ζώα, χάθηκαν η παραγωγή τώρα αυτή τη στιγμή. Τους χτύπησε τους βιοπαλαιστές αγροτινοτρόφους το προηγούμενο διάστημα το γλιοσπόριο και τώρα έρχεται και το νερό και μας καταστρέφει. Έτσι. Ήτανε δηλαδή, τα χτυπήματα απανωτά. Από χρόνο σε χρόνο βλέπουμε ότι κάτι θα έρθει για να μας χαλάσει την παραγωγή. Άρα εμείς ζητάμε πρώτον άμεσα, να κηρυχτεί και η περιοχή σε έκτακτη ανάγκη. Θέλουμε άμεσα οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, άμεσα τώρα δηλαδή, να έρθουν και να δοθούν ουσιαστικά μέτρα, ώστε να αποζημιωθούν οι άνθρωποι που έχουν πάθει καταστροφή. Και να μην περιμένουμε να έρθουν μετά από 4-5 μήνες, έτσι, να γίνουν ελέγχοι και μετά από ένα χρόνο να πάρουν λεφτά και αν πάρουν. Γιατί αυτά θα ζήσουμε πάλι. Γιατί είναι αυτό το ενδεχόμενο. Γιατί αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς έχει γίνει. Και με τα σχολεία, κύριε Σπυρόπουλο, γιατί εδώ έχει ευθύνη τώρα. Και έχει ευθύνη και το Υπουργείο, έχει ευθύνη και δευτεροβάθμια και έχουν ευθύνη και, και ο Δήμος. Γιατί στείλανε τα παιδιά στο σχολείο το πρωί στο Δήμο Ευρώτα, ενώ υπήρχε ανακοίνωση για έντονες καιρικά φαινόμενα, ειδικότερα στην περιοχή του Δήμου Ευρώτα που έπεσε και το μεγαλύτερο σόγκο νερού από κροκές και κάτω.
Και μετά παίρνανε τηλέφωνο να τρέχουν οι γονείς και τα λεωφορεία με κίνδυνο τη ζωή τους να μπορέσουν να ξαναπάρουν τα παιδιά πίσω. Απίστευτο αυτό που λέτε. Αυτές είναι οι καταγγελίες που έρχονται από εκπαιδευτικούς και από αυτό και στους συλλόγους εμάς. Μας έχουν έρθει καταγγελίες από συναδέλφους ότι τρέχανε μέσα σε αυτές τις καιρικές συνθήκες να πάρουν να παραλάβουν τα παιδιά τους. Ενώ έπρεπε ήδη από χθες να έχουν κλείσει τα σχολεία. Θα έπρεπε να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα, καταγγέλλετε κι εσείς, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ήταν αρκετά επικίνδυνο. Όπως και στη Ζάκυνθο, που είχαμε κάνει σύνδεση νωρίτερα, εχθές αποφασίστηκε να μην ανοίξουν τα σχολεία και δεν θα ανοίξουν ούτε και αύριο, κύριε Βρουλίτη. Και στο Δήμο Ευρώτα αύριο δεν θα ανοίξουν, αλλά το ζήτημα είναι ότι σε εμάς δεν ήρθε η ειδοποίηση για να κλείσουμε το σχολείο από χθες. Έγινε σήμερα στις 8 και 20, όταν ήδη είναι ήδη σε λειτουργία το σχολείο. Δηλαδή έπρεπε οι διευθυντές να πάνε στο σχολείο και να δούνε ότι υπάρχει πρόβλημα για να πάρουν απόφαση ότι πρέπει να κλείσουν τα σχολεία. Και με κίνδυνο τη ζωή τους, γιατί είχαμε και μεγάλη χαλαζόκτωση στην περιοχή του Δήμου Ευρώτα. Απίστευτο. Κι όμως αληθινό. Πάλι καλά να λέμε που δεν κινδύνευσε κανείς, κύριε Βρουλίτη. Τουλάχιστον αύριο, όπως είπατε κι εσείς, να ενημερώσουμε και τον κόσμο που μας παρακολουθεί, δεν ανοίγουν τα σχολεία στον Δήμο Ευρώτα. Είναι ένα έκτακτο μέτρο. Έστω και αυτή τη στιγμή, θα μου πεις τώρα πέρασε η κακοκαιρία, μπορεί αύριο να μην έχει και τίποτα, αλλά τουλάχιστον αύριο δεν ανοίγουν τα σχολεία, να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Το θέμα είναι ότι θα έπρεπε να γίνονται ενέργειες, όπως καταλαβαίνω αυτό λέτε κι εσείς, πιο γρήγορα, να λειτουργούν αυτοί οι μηχανισμοί πιο γρήγορα πριν να είναι αργά για όλους. Ναι, αλλά βλέπουμε από καταστροφή σε καταστροφή να μην γίνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο και απλά να το λέμε ότι τι κακό πάθαμε. Αυτά είναι τα ζητήματα. Δηλαδή, καθόμαστε κάθε φορά και καταγγέλνουμε, ενώ τα έχουμε ήδη προειδοποιήσει αυτά τα φαινόμενα. Αλήθεια. Κύριε Βρουλίτη, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στη συνάντηση που είχατε χθες, που ήταν πάρα πολύ σημαντική. Μια κινητοποίηση που έγινε στην Τρίπολη, συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Παναγιώτη Νίκα, για όλα αυτά που απασχολούν εσάς και πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Θα δείτε και στα πλάνα δηλαδή από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που συγκεντρώθηκαν έξω από την περιφέρεια. Τι ακριβώς συζητήσατε? Ναι, η χθεσινή κινητοποίηση είναι μια ικανοποίηση και σε εμάς στη διοίκηση της Ομοσπονδίας. Το ότι συμμετείχαν βιοπελαστές αγροκτηνοτρόφοι από όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Ήταν μαζική η κινητοποίηση, η διαμαρτυρία αυτή. Το ξεκίνημα δηλαδή και των αγροτικών κινητοποίησεων με βάση τις αποφάσεις που πήραμε και στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στις 8 του Γενάρη. Κάτω από την πίεση του αγώνα μας. Υπήρξε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, όπου δεσμεύτηκε για μια σειρά ζητημάτων που υπάρχουν, όπως και με τους επιλαχόντες των νέων αγροτών που υπολείπεται ένα χρηματικό ποσό που πρέπει να δοθεί ή από το Υπουργείο. Εμείς λέμε ότι να πάρει μέτρα και η ίδια η Περιφέρεια από ιδίους πόρους να μπορέσει να καλύψει αυτό το ποσό, είναι περίπου στα 40 εκατομμύρια από την ενημέρωση που έχουμε. Μιλάμε για νέους αγρότες οι οποίοι έχουν νοικιάσει χωράφια, έχουν χρεωθεί σε τράπεζες, είναι ήδη χρεωμένοι στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία κτλ. Και αυτή τη στιγμή τους έχουν όμηρους και δεν μπορούν ουσιαστικά να δουν τι θα κάνουν το επόμενο διάστημα. Και λέμε ότι άμεσα αυτό πρέπει να λυθεί τώρα. Υπήρξε μια δέσμευση από τον Περιφερειάρχη ότι θα είναι μια προτεραιότητα που θα την προχωρήσει. Και σίγουρα υπήρξε δέσμευση για μια συνάντηση στην εβδομάδα που μας έρχεται με αρμόδιους φορείς της περιφέρειας και με τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας και με εκπροσώπους του Υπουργείου και του ΕΛΓΑ, ώστε να κάτσουμε σοβαρά να συζητήσουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε αποζημιώσεις, σε καταστροφές, στην παραγωγή, στο κόστος, σε όλα αυτά τα κύρια ζητήματα που απασχολεί σήμερα τους βιοπελαστές αγροκτηνοτρόφους. Μάλιστα. Ωραία, ήταν καλή δηλαδή αυτή η συνάντηση. Έβγαλε αποτελέσματα ουσιαστικά. Η συζήτηση σας είχε δηλαδή νόημα. Αυτό καταλαβαίνετε. Εφησυχασμένη, κυρία Σπυροπούλου, θα είμαστε μόνο όταν θα έχουμε κατακτήσεις και θα έχουμε νίκες. Ήτανε δέσμευση. Τις δεσμεύσεις μέχρι να γίνουν πραγματικότητα τα έχουμε ζήσει πολλά χρόνια στο πετσί μας. Το ξέρουμε, κύριε Βουλή. Κάτω από την πίεση των αγροτικών συλλόγων και της Ομοσπονδίας μας συνεχίζουμε. Ήδη από σήμερα και στη Μεσσηνία και στην Αργολίδα και στη Λακωνία η Μεσσηνία έχει πάρει απόφαση να προχωρήσει σε κινητοποίησεις πιο ενεργές με τρακτέρ. Στη Λακωνία το επόμενο διάστημα τώρα, σήμερα λόγω της κακοκαιρίας δεν μπορέσαμε να αυτό γιατί είχαμε και τα άλλα ζητήματα
που δείξαμε νωρίτερα. Ναι. Από αύριο τα διοικητικά συμβούλια θα κάτσουν να συζητήσουν μορφές κινητοποιήσεων και το επόμενο διάστημα και στις υπόλοιπες περιοχές της Πελοποννήσου. Και από εκεί και πέρα και τις συναντήσεις θα κάνουμε, αλλά και στον αγώνα θα είμαστε στο δρόμο, γιατί μόνο έτσι ξέρουμε να διεκδικούμε, γιατί μόνο έτσι παίρνουμε. Ό,τι έχει δοθεί. Ακριβώς. Δεν μας έχει δοθεί χαριστικά, μας έχει δοθεί κατά από πίεση του ίδιου του οργανωμένου αγροτικού κινήματος. Κύριε Βουλίτη, ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν εδώ κοντά μας. Να είστε καλά, κύριε Βουλίτη. Και για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε.